εκπομπές, θέλω να το αλλάξω. Εντάξει, βεβαίως σεβαστό. Δεν υπάρχει τίποτα γραπτό τέτοιο. Για όνομα του Θεού, θέλω να πω το εξής. Έχω διαχωρίσει τη θέση μου από την πρώτη στιγμή, κύριε Κοτρότσο. Έχω πει ότι σέβομαι την αντίθετη άποψη για τη συνθήκη των Πρεσπών. Εγώ έχω διαφορετική και το επαναλαμβάνω και τώρα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, κύριε? Παλεύω με νύχια και με δόντια την άποψή μου. Να πείσετε, έχετε πει. Παλεύω με νύχια και με δόντια την άποψή μου. Δεν μονοπολώ την αλήθεια, ούτε διεκδικώ το αλάθητο. Αλλά όταν πραγματικά πιστεύω κάτι, γιατί εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν μπορώ να υποκρίνομαι. Την άποψή μου την έχω πει ευθαρσώς και είμαι έτοιμος να δεχτώ και τις επιπτώσεις της δημόσιας τοποθέτησής μου. Ωστόσο, επειδή μου δίνετε συνήθως ευθείες απαντήσεις. Πόσο πιο ευθεία να σας το πω? Όχι, θα την κάνω, εγώ θα κάνω ακόμα πιο ευθεία την ερώτησή μου. Δηλαδή, λέτε ότι ακόμα και αν επιβληθεί κομματική πειθαρχία στην κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξαρτήτων Ελλήνων, εσείς, επειδή πιστεύετε ότι είναι καλή αυτή η συνθήκη, καλή αυτή η συμφωνία, θα την υπερψηφίσετε στη Βουλή? Σας απαντώ. Ακούστε, κύριε Κοτρότσο, γιατί δεν είναι μονολεκτική απάντηση. Θα την πάρετε την απάντηση. Ναι. Εγώ δεν έχω κανένα βουλευτικό προνόμιο. Για όσους δεν το ξέρουν, να το μάθουν, γιατί προκαλούμε. Δεν έχω ούτε αμάξια, ούτε αστυνομικούς, ούτε καν καταδέχομαι να κάνω επάγγελμα που το δικαιούμαι. Ζω πραγματικά με το μισθό μου. Και σκέφτομαι κιόλας, για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το τι πιστεύω, όταν έρθει η στιγμή, με συμβολιογραφική πράξη, τα 3,5 χιλιάρικα, τόσα παίρνω καθαρά, γιατί πληρώνουμε 12.000 εφορία, οι Σιριζέοι μάλιστα δεν παίρνουν καν τόσα, γιατί το 40% το δίνουν, θα τα δώσω στη σχεδία. Τι θέλω να πω? Και την ημέρα που θα έρθει η ψηφοφορία, θα παραδώσω και την έδρα μου. Πόσο πιο καθαρά να σας το πω? Θα παραδώσετε την ναι, έδρα την ημέρα της... Ακούστε λίγο, κύριε Κοτρότσο. Εγώ λάδι στο μήλο της διαπλοκής, αυτή είναι προσωπική μου γνώμη, δεν ρίχνω ούτε σταγόνα. Σε περίπτωση πρόταση εμπιστοσύνης ή πρόταση μομφής ή τη συνθήκη, δεν είμαι διατεθειμένος. Ξέρω ποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή κάνουν αγώνα να αποφύγουν κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι ζητάνε κάθε μήνα, κάθε μέρα εκλογές. Έχει κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Για όνομα του Θεού. Τι θέλω να πω. Εκεί έχω διαφωνία. Μανώλη, λέει είδηση τώρα, έχω, έτσι δεν είναι? Όχι είδηση. Είναι εδώ, διότι, και εφτά... διότι, μισό λεπτό. Είναι γιατί, εδώ και 7 μήνες γνωστή γιατί άποψη. Το διευκρινίζω. Ναι. Όχι, μισό λεπτό. Η παράδοση της έδρας πριν την κύρωση της συμφωνίας, επειδή διαφωνείτε με την κομματική πειθαρχία που θα επιβληθεί στους δεν ΑΝΕΛ, πρόκειται. Είναι καινούργιο πράγμα. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, το ξέρουν όλοι. Το έχω πει σε επίσημη την ψήφο σας, την προσμετρούν. Έτσι δεν είναι, Μανώλη? Σε επίσημη κομματική δημόσια συγκέντρωση. Πρώτη φορά. Δημόσια πρώτη φορά. Λέω γιατί η ψήφος του κυρίου Παπαχριστόπουλου στα ρεπορτάζ, στα δημοσιογραφικά έτσι προς Θεού, δεν εννοώ κάτι άλλο. Όχι, και για την συμφωνία των Πρεσπών, κάποιοι την προσμετρούν στα ναι, στα υπέρ δηλαδή τη συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, ναι, αλλά εσείς λέτε ότι την έδρα θα την παραδώσετε. Ναι. Μόλις ψηφίσω, θα παραδώσω και την έδρα, κύριε. Α, μόλις ψηφίσετε, θα παραδώσετε και την έδρα. Ακούστε λίγο, είμαι σαφής. Τώρα είστε σαφέστατος απολύτως. Πόσο άλλο να σου το πω, με φέρνετε σε σύγκρουση. Θα ψηφίσετε και θα παραδώσετε την έδρα. Όπως δεν θα ψηφίσω ποτέ πρόταση μομφής και όπως θα ψηφίσω πρόταση εμπιστοσύνης. Δηλαδή πιστεύω. Νερό στο μήλο της διαπλοκής, εκτίμησή μου. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Αλλά αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μάλιστα. Προνόμιο δεν έχω κανένα. Δεν διατηρώ κανένα προνόμιο, κύριε Κοτρότσο. Κανένα, και το εννοώ αυτό που σας λέω. Είμαι από τους πιο φτωχούς βουλευτές. Όσο και αν δεν σας κάνει εντύπωση, σας το λέω, ούτε λαϊκίζω ούτε τίποτα. Όχι, και σας τιμά απολύτως ο τρόπος. Συμβολιογραφική πράξη. Δική μου άποψη, τα 3,5 χιλιάρικα που μου απομένουν στην τσέπη, τα δίνω στη σχεδία και σας το λέω. Μάλιστα. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Τι άλλο να πω? Κύριε Σαρίδη. Εκ των πραγμάτων θα ακολουθήσουμε το νήμα της ίδιας έτσι συζήτησης. Πάντοτε βεβαίως λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Αυτά θα μας τα πει μετά ο Μανώλης. Και ο ξενοδόχος βρίσκεται στα Σκόπια. Σαρίδη, μισθό, δεν έχω και λέγεται Ζόραν Ζάεφ. Προσωπικά έτσι. Δεν έχω τίποτα με κανέναν από τους ανεξάρτητους Έλληνες και δεν έχω τίποτα με τον Πάνο τον Καμένο. Είμαστε φίλοι. Παραμένει φίλος μου. Τον εκτιμάω. Είναι καθαρός πολιτικός. Έχει δουλέψει έτοιμα κατά της διαπλοκής, έχει συγκρουστεί με τους πάντες, σας το λέω ευθέως.
με τοπική σύγκρουση με τη διαπλοκή και είναι αυτά που μας ενώσανε. Λοιπόν, νομίζω, κύριε Παπαχριστόπουλε, ότι...